ποτέ δεν είναι αργά. Αυτό είναι το μήνυμα που εκπέμπει ο Δημήτρης Μουτατσάκης, εισακτέος στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο. Ήταν ένα όνειρο παιδικό που εκπληρώθηκε τώρα και είμαι έτσι πολύ χαρούμενος. Πόσες ώρες διαβάζατε? Διάβαζα το τέλος για την προετοιμασία, διάβαζα πολλές ώρες. Δεν έκανα βέβαια φροντιστήρια, αλλά εγώ έλεγα ότι άμα αυτά που με διδάξανε, αυτά μάθω, τα που μπορούσα να τα διαβάσω, ας πούμε, και να τα κατανοήσω, νομίζω πως είναι αρκετά να περάσω έτσι σε μια σχολή. Αποτελεί φωτεινό παράδειγμα στις μέρες μας και με την επιτυχία του να έχει γίνει γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Θέλει προσπάθεια μεγάλη βέβαια. Ήταν κουραστικό πάρα πολύ. Ήταν πολύ κουραστικό γιατί έλεγα στην ηλικία που είμαι να περάσω σε κάποια σχολή, να μην μου πούνε γύρω σαν άνθρωπος είτε εδώ και δεν έκανε τίποτα. Και προσπαθούσα και όμως ήρθε και αυτό ότι ήμουν πρώτος στο σχολείο. Τρεις εμβολίες και μετά πήγε εκεί που το εκεί πήγατε κάτω λίγη τεχνολογική. Είναι αλλά τότε το αφεντικό μου λέει τέλειος το δημοτικό φτάνει. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου είναι χάρητος συμπολίτη μας, ο οποίος απέδειξε ότι τα όνειρα δεν έχουν ημερομηνία λήξεως, καθώς όλα μπορούν να συμβούν με δουλειά και επιμονή. Αισθάνθηκα την υποχρέωση να συγχαρώ τον συμπολίτη, τον Δημήτρη Μουτατσάκη, ο οποίος είναι ένα ζωντανό παράδειγμα για τη διαβίου μάθηση, την οποία προωθούμε και μετέχουμε σε προγράμματα σχετικά και στο Δήμο Ηρακλείου. Είναι προφανές ότι η δίψα για γνώση είναι εκείνη που τον έφερε να φτάσει και να γίνει πρωτοετής φοιτητής στο Πανεπιστήμιο. Πατέρας και παππούς με καταγωγή από το σκοτεινό δίνει το φωτεινό παράδειγμα σε μικρούς και μεγάλους. Σε ηλικία 10 ετών ήρθε στο Ηράκλειο και βγήκε στο μεροκάματο. Έμαθε την τέχνη του βιβλιοδέτη και στην πορεία άνοιξε τη δική του επιχείρηση. Όταν πήρε σύνταξη, επέστρεψε στα Θρανία στο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας. Πήρε τα πολιτήρια γυμνασίου και λυκείου και φέτος πέρασε στο Πανεπιστήμιο. Εμφανώς συγκινημένος, ο Δημήτρης Μουτατσάκης μίλησε με θερμά λόγια για τους καθηγητές του. Αυτό οφείλεται πρωτίστως στους καθηγητές. Αυτό είναι γεγονός. Δεν μπορείς κανείς να κάνει κάτι μονάχος του. Ήταν πολύ ωραία, πολύ σωστοί άνθρωποι. Είχαν διάθεση να σου μεταδώσουν τις γνώσεις τους. Ήταν φιλικοί. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου τον παρότρινε για μεταπτυχιακές σπουδές, ενώ του δώρησε το βιβλίο «Ο Κρητικός Πόλεμος». Προσωπικά δεν έχω καμιά αμφιβολία για την περαιτέρω πρόοδο που θα παρουσιάσει και μάλιστα τον παρότρινα και προηγουμένως να συνεχίσει και μεταπτυχιακές σπουδές μετά το πέρας των βασικών σπουδών που θα έχει μαζί με την εγγονή του στο Ρέθυμνο. Τον οποίο ευχαριστώ πολύ που με δέχτηκε και την φιλοξενία εδώ. Άξιος Δήμαρχος, τον παρακολουθώ και το έργο του. Ο ίδιος δεν ετοιμάζει τις βαλίτσες του για το Ρέθυμνο, καθώς όπως μας είπε, θα μετακινείται με το λεωφορείο. Θα πηγαίνω με το λεωφορείο. Με το λεωφορείο. Τη σύζυγο δεν μπορώ να την αφήσω εδώ.